Δηλαδή από τότε είχαμε συζητήσει διότι υπήρχαν αιτήματα από τα μεγάλα νησιά και από τα μικρότερα. Έναν εξορθολογισμό μετά από την εμπειρία των οκτώ ετών. Βεβαίως έχετε δει και ότι αν άνοιγε πάρα πολύ αυτό το θέμα θα ερχόταν και από αλλού. Ναι. το χάρη εγώ μένω στην Ερυθρέα και έχει πρόβλημα που μαζί με την κυφισία, που είναι τεράστιο ναι. εκτατικό πράγμα. Όχι, μην πλην όμω σα λέω, λέω ότι μην η οριακή προσαρμογή στην πραγματικότητα πιστεύω πω αντανακλά Πραγματικότητες οι οποίε θα γίνουν αποδεκτέ από την κοινωνία και θα βοηθήσουν να δουλέψουν καλύτερα οι άνθρωποι. Καταλάβατε ίδιο. τι ρώτησα εγώ. Απλώ, μήπω έρθει και ο άλλο βουλευτή και πει γιατί στο δικό μου. Ναι, ναι, νομό... μα γι' αυτό σα λέω. Δεν αμφιβάλλω πώ θα γινόταν ή θα γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Πλην όμω, νομίζω πω όσο κρατιέται εντό πλαισίων εμπειρογνωμοσύνη και ορθολογιστική κατανομή, θα είναι πολύ καλά. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, θέλαμε να ξεκινήσουμε από την Βουλή και από. Τι προβλέπετε από εδώ και πέρα, γιατί έχουμε συνταγματική αναθεώρηση, έχουμε τα νομοσχέδια, τις 120 δόσεις. Ε, είναι αυτό ένα πράγματα. πολύ μεγάλο θέμα. Και Παρα... μετά να πάμε στα άλλα τα πολιτικά. Βεβαίως, βεβαίως. Ε, είναι σημαντικό και θα σας πω και μερικά πράγματα που δεν είναι και δημόσια ακόμα, τουλάχιστον εμπεδομένα. Πρώτον στις 14 Μαρτίου, μάλλον, ή μία μέρα πριν ή μία μετά, το πιθανότερο είναι 14, θα γίνει η δεύτερη ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση όπου θα τεθούν προς ψήφιση μόνο τα άρθρα τα οποία είχαν πάρει πάνω από 151. Θα γίνει μία συζήτηση, όχι του Εύρους που είχε γίνει την προηγούμενη φορά και θα καταλήξουμε με δεύτερη ψηφοφορία, όπου αυτή η δεύτερη ψηφοφορία πλέον θα μετράει για την επόμενη Μάλιστα. Βουλή που θα είναι αναθεωρητική. Αυτή είναι και κλείνει εκεί η συνταγματική αναθεώρηση. Προτείνους. Ε, λίγες μέρες μετά... Ε, είναι πάρα πολύ πιθανό, εγώ το θεωρώ βέβαιο ότι θα έρθει στην Ολομέλεια το πόρισμα για τις γερμανικές επανορθώσεις όπου θα γίνει μια συζήτηση, είναι έτοιμα εδώ και δύο χρόνια και θα χαρακτεί στρατηγική διεκδίκηση σε όλα τα επίπεδα όπως έχει πει και ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός mm -hmm. και εγώ όποτε είχαμε επαφή και με τους Γερμανούς και άλλους είναι ένα θέμα που έχει μείνει ανοιχτό, που κρατιέται ανοιχτό που είναι ανοιχτό ιστορικά, ηθικά, πολιτικά από κάθε άποψη. Άρα και αυτό το ζήτημα θα συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής. Θα έρθουν επίσης μία σειρά από νομοσχέδια, κάποια τα οποία ε, είναι και στο πλαίσιο της συνεννόησης ε, με τους θεσμούς, δηλαδή έχουν σχέση αυτό που με που τις τακτοποιήσεις, είναι οι 120, οι 120 και δόσεις και, δόσεις, τα... Τα, και τα, 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 τα κόκκινα δάνεια, δάνεια όλο Πρώτα αυτό αυτά. είναι. Ε, αυτά θα έρθουν άμεσα. δηλαδή, στο Μάρτιο μιλάμε τώρα. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε δηλαδή, κοιτάξτε... Αφού λέμε αυτή την εβδομάδα πρόεδρε. Μέχε... Ότι... Ε, αυτό σας λέω, θα έρθουν πάρα πολύ γρήγορα και θα έχουμε πολύ πυκνή δουλειά. Κυρίω μέσα στο Μάρτιο. το Μέσα στο Μάρτιο περιμένουμε την ολοκλήρωση τη συζήτηση και την αναθέωση του συντάγματο, το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, την, α, τη ρύθμιση για τι ασφαλιστικέ εισφορέ. Θα έρθουν ε, και για την εφορία, αντίστοιχο νομοσχέδιο. Ε, κάνουν προσπάθεια για να έρθουν. Μάλιστα. Όλα. Ο νόμος Έτσι μα λέει η κυβέρνηση. Γιατί δηλαδή την Πέμπτη δεν θα ψηφίσει ο νόμο Κατσέλη. Την, 5 Πέμπτη εννοείται αύριο, μεθαύριο. Πολύ ο μήνα. Σίγουρα, πάντω, εγώ δεν γνωρίζω ότι θα ψηφιστεί. Τι να σα πω τώρα. Δηλαδή, Εντάξει, δηλαδή ε, σίγουρα έχει μπει στι επιτροπέ, έχει προχωρήσει. Εντάξει, αυτά ε, αυτά γίνονται. Δηλαδή. Αλλά πάντω θα έρθουν όλα αυτά. Μέσα στο Μάρτιο όλα αυτά. αυτά τελειώνει. Αυτή όλα, δηλαδή, όλα, το όλα αυτά μέχρι αρχέ Απριλίου. Κοιτάξτε, ε, η Βουλή ε, κλείνει ε, για τι διακοπέ στι ε, 20 Απριλίου. Άρα πρέπει μέχρι τότε ο όγκος αυτού του έργου να έχει γίνει. Βεβαίω θα είναι και ανοιχτή εν ώψη ευρωεκλογών που είναι στι 26 Μαου, αμέσω μετά, μετά τι 5 Μαου. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εφόσον θα τρέχει πλέον η προεκλογική περίοδο για ευρωεκλογέ και περιφερειακέ, δημοτικέ, ε, εκ των πραγμάτων θα είναι αλλού το κέντρο βάρου. Γι' αυτό υπάρχει ας πούμε, αυτή ας πούμε, όχι βιασύνη, αυτή η προσπάθεια να ψηφιστούν γρήγορα, να, να ψηφιστούν πριν κλείσει για το Πάσχα και Σε πριν τι ευρωεκλογέ. Θα ξανανοίξει μετά το Πάσχα η Βουλή. Ναι, βεβαίως. Δεν θα κλείσει μήπω έχουμε και εθνικέ εκλογέ μαζί το Μάιο. Βεβαίω. Η πεποίθησή μου είναι ότι δεν θα έχουμε εθνικέ εκλογέ. Ε, Ω στόχο το λέτε πολιτικό ή ότι έχετε αυτή την ενημέρωση. Αυτή είναι η πεποίθησή αυτη ειναι ότι... η πεποιθηση μου. Ναι. Το έχετε αποκλείσει δηλαδή το γεγονό των πολλαπλών δεν, εκλογών. Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανεί να αποκλείει τίποτα. Ε, πλην όμω η εκτίμησή μου είναι ότι χρειάζεται, είναι εντελώ. Δηλαδή συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό ότι είναι εντελώ απαραίτητο ο χρόνο για να δουλέψουν όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και να δουλέψουν και μέσα στην κοινωνία αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες μέχρι τις εξάντλησης της τετραετίας. Σας επισημαίνω ότι για την ανάπτυξη, θυμάστε που υπήρχε ένας προβληματισμός, φαίνεται ότι θα πάμε στο 2,2 ή και στο 2,4, αυτό είναι σημαντικό. Επίσης είδαμε ότι θα υπάρξει Μία έξοδο για δεκαετέ ομόλογο, ενδεχομένω και μέχρι τέλο Μαρτίου. Αυτά είναι τα καλά νέα σε ένα περιβάλλον διεθνέ, οικονομικό και ευρωπαϊκό, λίγο αντιφατικό και αμήχανο. Και ω εκ τούτου νομίζω λέτε... ότι υπάρχει το πράσινο φω από την οικονομία που είναι το κύριο ας πούμε, yeah. μέλημα για να προχωρήσουμε μέχρι τέλος Λέτε και της αφήστε την οικονομία να δουλέψει μέχρι τον Οκτώβριο γιατί θα έχετε και αποτελέσματα. Βεβαίως και ο κόσμος θα αντιληφθεί κιόλα, Να σας μιλήσω ειλικρινά. Τις ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις όλοι μας θα τις κάνουμε ή θα τις κάνουν ε, στο Πάσχα, λίγο πριν, λίγο μετά. Αυτό θα, η, η συνέπεια στην ελάφρυνση ή στην τακτοποίηση των οικονομικών των οικοκυριών Σωστό. θα αρχίσει να φαίνεται μετάλλευση. Προφανώ. Όπω επίση ο κατώτερο μισθό, η τακτοποίησή του, η, άνοδος, η σημαντική άνοδο του, αυτό το 11% που είναι περισσότερο από ό,τι στην Πορτογαλία τα 2,5 χρόνια που έχουν δώσει τρει αυξήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι θα αρχίσει να μετράει αφού γίνει και η όποια αντιπαράθεση όταν υπάρχει και όπου υπάρχει με τους εργοδότες για να δοθεί με τις συνέπειές του, τις τριετίες του και τα λοιπά θα αρχίσει να μετράει μέσα στην οικογενειακό προπολογισμό μετά. Βέβαια ο αντίλογο αυτό είναι ότι όποιο κάνει βιοεκλογίες και τις χάνει έχει παράδειγμα του κ. Καραμαλή το 2009, ναι. του κ. Σαμαρά το 2014 ότι μετά δεν θα μπορείτε εύκολα να κυβερνήσει. Δηλαδή αν έχετε ναι. χάσει σε μέχρι τον Οκτώβριο θα είστε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ναι. χάσει σε αντι... <χω> Αν χάσετε, δεν ξέρω. Και ο αντίλογο αυτό. Αυτό είναι αυτό που είπατε τώρα κύριε Σαραντάκο, ότι πρώτον ε, είναι προφανές πως ε, ο ΣΥΡΙΖΑ αποσκοπεί στο να κερδίσει και μπορεί να κερδίσει τις ε, ευρωεκλογέ ή όποια μικρή διαφορά αν υπάρχει ε, εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να καλυφθεί ύστερα. Αλλά η ουσία είναι οι ευρωεκλογές ότι αυτή τη φορά δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτά που ζήσαμε εμείς οι παλαιότεροι ή νεότεροι, ε, τις τελευταίες δεκαετίες. Θα είναι <coughs> μια σκληρή αντιπαράθεση πολιτική πάνω στο μεγάλο κάδρο, που συνηθίζω εγώ να λέω, το ευρωπαϊκό των εξελίξεων, τη σύγκρουση ανάμεσα σε προοδευτικές, ε, συντηρητικές ή ακροδεξιές ε, δυνάμεις. Θα είναι πάνω στα διακυβεύματα τα ευρωπαϊκά που ταλανίζουν και κυριολεκτικά έχουν κινητοποιήσει την Ευρώπη για τη διαμόρφωση νέων πολιτικών συσχετισμών. Δεν θα έχει καμία σχέση με χαλαρή ψήφο ή με χαλαρή αντιπαράθεση. Άρα λοιπόν και εφόσον θα ψηφίσει ο κόσμος και για εκλογές δημοτικές και για τα περιφερειακά και ως εκ τούτου η συμμετοχή θα είναι μεγαλύτερη, δεν θα είναι όπως στις ευρωεκλογέ που υπήρχε αποχή πολύ μεγάλη και αδιαφορία, πιστεύω πως τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών θα είναι μια... Ε, Αδρή αποτύπωση ενό συσχετισμού δυνάμεων και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, που θα προδιαγράψει σε μεγάλο βαθμό και το τι θα γίνει στι βουλευτικέ εκλογέ. Δηλαδή με θετικό πρόσημο mm -hmm. για την αναζήτηση εναλλακτική προοδευτική πρόταση. Αυτή είναι η δικιά μου δώσετε... εκτίμηση. Θα μα δώσετε τη δυνατότητα να πάμε τώρα σε ένα σύντομο για... διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε όλο τον <σορίζονται> χρόνο μετά. Θέλετε. Μετά θα πούμε και για όλε αυτέ τι υποθέσει, αν θα έρθουν πώ θα έρθουν στη Βουλή Νοβάρτη. Ε, όλα αυτά τα, τα, θέματα τα οποία είναι ανοιχτά και τι θα γίνει μέχρι αυτά το... Αυτά εξαρτώνται περισσότερο από τη δικαιοσύνη πλέον, καταλάβατε. Δικαιοσύνη. Δείτε και η Νοβάρτης Απολύτως. έχει πάει εκεί, τα, όλα τα θα θέματα της μετά. υγείας. Ωραία. Θα και πούμε. θα πούμε και για τις γέφυρες που χτίζεται Βεβαίως. εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά. Ναι, ναι. Γιατί σας είδαμε και είναι. σε δύο-τρεις εκδηλώσεις που Βεβαίως. πήγατε και εσείς προσωπικά. Βεβαίως. Ωραία. Πάμε να δούμε τον διαγωνισμό μας που έχουμε από σήμερα. Σα έχουμε πει ότι προσφέρουμε για την αν μην μείνουμε σε ερμηνείες συνομοσιολογικές ή ε, ε, ψυχολογικές, ε, θα έχουμε κάνει λάθος. Διότι αυτή η μεγάλη κινητικότητα διαμορφώθηκε λόγω του ότι αυτή η Βουλή κράτησε τέσσερα χρόνια, όπως δεν κρατούσαν οι προηγούμενοι. Είναι οκτακομματική Βουλή. Είναι Βουλή μετάβασης από την κρίση στο πρόκριμα στον πρώτο γύρο για την μεταμνημονιακή Ελλάδα. Άρα φεύγεις από μια εποχή που είχε δημιουργήσει διλήμματα, πολιτικά διακυβεύματα κτλ. Και, με βάση αυτά είχε προκύψει ένα συσχετισμό και πά σε μια άλλη εποχή και όλοι αναπροσαρμόζονται. Και τελευταίο μπήκε ένα κορυφαίο ιστορική κλίμακα στο θεωρώ ζήτημα, δηλαδή το ζήτημα τη Συμφωνία των Πρεσπών, με την έννοια τη λήξη μια εκκρεμότητα με ισχυρή αντιπαράθεση πολιτική και κοινωνική, το οποίο εκ των πραγμάτων διαμορφώνει και συνειδησιακά προβλήματα και άλλες ε, αντιλήψεις κτλ. Εγώ δηλαδή χωρίς να δίνω άλοθη σε αυτού του τύπου της μετακινήσεως, δεν το θεωρώ γενικά καλό πράγμα να υπάρχουν, προσπαθώ να ερμηνεύσω και νομίζω πως είναι σωστό γιατί αυ υπάρχει αυτή η μεγάλη κινητικότητα. Δηλαδή, αν δούμε χάρη τις δύο κοινοβουλευτικέ ομάδες, που είναι και αυτό που ε, δεν υφίστανται πια σαν τέτοιες, ενώ υφίστανται τα κόμματά τους, υφίστανται οι ανεξάρτητοι Έλληνες του ποτάμι ως κόμματα, ναι, ναι. ναι. Να ενεργά. Αρέ... Δεν έχουν Κύριε. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει μετά την μεταπολίτευση. Πρώτη φορά γίνεται. Ναι. Αυτό ε, δείχνει και αν δείτε επίσης ποιοι φύγανε προς τα πού μέσα από αυτές τις κοινοβουλευτικές ομάδες, θα διαπιστώσουμε πως δεν ήταν θέμα κυρίως προσωπικής, ψυχολογίας, ερίσματος, ηθικής υπόσταση. Υπάρχουν προφανώς και κάποια τέτοια ζητήματα για όλους μας, λέω εγώ. Αλλά ήταν κυρίω τα μεγάλα θέματα και οι αποφάσεις που παίρνει κανείς ενώπιον των μεγάλων θεμάτων. Ε, πιστεύω ότι ο ιστορικός του άμεσου μέλλοντος έτσι θα, θα καταγράψει αυτή τη 17η περίοδο της Βουλής. Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω ε, πιεστήκατε εκείνο το διάστημα τώρα που έχουμε φύγει από όλη αυτή την ιστορία και είμαστε εξαιρετικά. Ε, ε, σας Σα λέω ότι ο μήνα που περάσαμε. Όχι, πιεστήκατε εννοώ για το. Δηλαδή στην προεδρία σα είχαμε αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή να μην υπάρχουν δύο κόμματα και να υπάρχουν δύο αρχηγοί μέσα. Σα λέω εξαιρετικά. Δέχτηκατε και πολύ κριτική για τον από κύριο απ όλες τις Καμένο. Από όλε τι Την ίδια ώρα με, κατηγορούσαν, με κατηγορούν μάλιστα ακόμα κάποιοι συνάδελφοί σα γιατί έχουμε αφήσει τα γραφεία των αρχηγών μέσα στη Βουλή έτσι όπω ήταν. Διότι δηλαδή έτσι πρέπει να κάνουμε. Εδώ έχουμε τον πρώην Προ Θεού, ε, και στο παρελθόν να ξέρετε είχε συμβεί με τον Ζήγδη, με τον Ηλιού, με τον Μαρκεζίνη, με, που μπαίνανε με κόμματα που τα έχει κλέξει ο λαό. Και εκεί η Βουλή δεν έχει τίποτα να πει. Είναι η εκλογική νομοθεσία. Η Βουλή έχει μόνο να πει ότι κοιτάξτε, κοινοβουλευτική ομάδα με λιγότερου από πέντε δεν μπορεί να έχει, διότι πρέπει να έχει κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, αγορητή, εισηγητή, πρόεδρο, <στονίκρυνση> αντιπρόεδρο <στονίκρυνση> τη Βουλή, άρα πέντε. Δηλαδή είναι πρακτικό το ζήτημα. Εκεί υπησέρχεται η Βουλή. Λέω λοιπόν, ο μήνα περάσαμε, ο Γενάρη ολόκληρο και μέχρι τα μέσα Φλεβάρη, εγώ τον παρομοιάζω μόνο με το μήνα, τον πολύ κρίσιμο Ιούλιο-Αύγουστο του 2015. Διότι ήταν ταυτόχρονα η συμφωνία των Πρεσπών, όλα τα πριν και τα μετά, το συλλαλητήριο, η προσπάθεια από μικρέ ομάδε, βίαιε όμω, εισόδου στη Βουλή, ε, μέχρι το, το ΝΑΤΟ, τη δεύτερη ψηφοφορία. Όλη αυτή η διελκυστίνδα ήταν η συνταγματική αναθεώρηση, η οποία ήταν ε, Επίση, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ω προ τα θέματα που έμπαιναν. Και ήταν και τα απόνερα, τα πολιτικά απόνερα αυτών των μεγάλων διαδικασιών, τα οποία φτάσανε μέχρι το σημείο ακριβώ να μπαίνει ερωτηματικό σε κοινοβουλευτικέ ομάδε. Δηλαδή, το ότι, το ότι το ποτάμι δεν θα είχε κοινοβουλευτική ομάδα το ακούσαμε στις 7 και 10, νομίζω από εσά το άκουσα. Δεν ξέρω. Τότε μπορείτε να μοιράσετε. Ναι, ναι, ναι. Και ξέρετε, αυτό γίνεται αυτομάτω. Ε, η παρεξήγηση που έγινε, επειδή λέγανε ότι είπα στον κύριο Παπαχριστόπουλο, μην μία εβδομάδα. Απλώ του έβαλα τα στοιχεία κάτω να γνωρίζει τι συνέπειε του αν παρετιόταν εκεί την Παρασκευή. Δηλαδή, αν έκανε αυτό που κάνει ο κύριο Αμοιρά, αυτομάτω. δεν θα υπήρχε κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία προσέξτε, για να συσταθεί ύστερα ξανά, θέλει 10. Ναι, ζωστό. Δεν τα ξέρει ο κόσμο. Ναι, έτσι, Αυτά... δεν τα ξέρει ο κοσμός. Δεν τα Λοιπόν, η πίεση την οποία περάσαμε όλο εκείνο το διάστημα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Προσωπικά ήμουνα υπέρ του να κάνουμε μια ε, πολύ ορθολογική διατύπωση στον κανονισμό που να δίνει το δικαίωμα στους αρχηγούς ναι. των κομμάτων και στα επιτελεία του να μπορούν να λειτουργούν σαν τέτοια μέσα στη Βουλή. Ακόμα έστω... και κάτω από πέντε, λέτε. Ναι, ναι, έστω όμω, ε, χωρί όμω να έχουν κοινοβουλευτική ομάδα. Πλην όμω να έχουν όλου του τύπου τη λειτουργία και τα προνόμια μέσα σε εισαγωγικά που... έσυγε, ο παρόλα Παρ' αυτά και γι' αυτό ακόμα δεν υπήρξε υποστήριξη και φτάσαμε στο σημείο δεν έγινε καμία αλλαγή ναι. στον κανονισμό. Κινηθήκαμε απολύτω. Με, με, απίστευτη θεσμική προσήλωση, σας το λέω υπεύθυνα, σε όλη αυτή τη φάση. Αν θυμάστε λέγανε και για τις επιτροπές. Γιατί σε δύο επιτροπές γίνανε κληρώσεις για το ποιοι θα μπουν. Αυτό το λέει ο κανονισμός. Δηλαδή οι ανεξάρτητοι, οι οποίοι είναι το... προσωπικές, πρόεδρο. αφήστε, προσωπικές Θα, θα δείξει ο κ. Αυτές... Καμένος, κατά τη γνώμη σας. Απολύτως. Απολύτως. Ε, δεν το συζητάω. Απλώ πολιτικά θέλω να πω για τον κύριο Καμμένο, επειδή πάμε σε αυτό το θέμα. Απλώ να σα πω ότι το θέμα των κληρώσεων ανάμεσα στου ανεξαρτήτου, όταν δηλώνουν περισσότεροι για μια επιτροπή, είναι αυτό που λέει ο κανονισμό και η πάγια ναι. τακτική. Ε, επειδή μου είπατε για ναι. τον κύριο Καμμένο, πιστεύω πω το διαρρεύσαν διάστημα κατέδειξε με πρωτοβουλία του ίδιου του κυρίου Καμένου, ότι ήθελε από πέρσι το καλοκαίρι, όταν αντελήφθη ότι η κυβέρνηση είχε συνομολογήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και θα την ψήφιζε και δεν θα άφηνε την καυτή πατάτα, όπω λέμε, σε επόμενη κυβέρνηση, αν δεν ήταν η ίδια κυβέρνηση. Ύστερα, αυτή τη στιγμή στο αντελήφθη, ήθελε συνειδητά, το είπε, ήδη το έχει πει καμιά δεκαριά φορέ, να μην συνεχίσει το βίο τη αυτή η κυβέρνηση. Άρα το ότι ο Πρωθυπουργό, εμεί όλοι, αντιπαραταθήκαμε και τότε με το ταξίδι του στην Αμερική που πήγε και είπε το Plan B που ήταν κάτι άλλο. Αντιπαρατηθήκαμε πολιτικά μαζί του και τα στελέχη του, αρκετά στελέχη του, πήραν την ιστορική ευθύνη σε προσωπική βάση. Να πούν δεν πρέπει να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Ο ίδιο το έχει κατανοήσει ω μεθόδευση εκ μέρου μα για να μην έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν πρόκειται περί τίνο. Δεν σα έχει το καμένο. Το έχει πει ο ίδιο ε, επανειλημμένα όλου του τελευταίου μήνε. Ακριβώ επειδή δεν άντεχε με αυτή την έννοια. Αλλιώ ήθελε να... το βίο αυτή τη κυβέρνηση, στον οποίο είχε νέα, συμβάλει θα. και ο ίδιο στα θέματα τη αντιμετώπιση των μνημονιακών δεσμεύσεων και στα θέματα διαφο... διαφθορά κτλ., ε, ήθελε να παραταθεί. Πλην όμως χωρί πρέσπες. όταν αντελήφθη ότι αυτό ήταν ένα ρουβίκονα με την καλή έννοια που λένε για την κυβέρνηση και για τον Τσίπρα, προφανώ ο ίδιο. Κρατώντα ναι. μια σκληρή θέση σε αυτό το θέμα, Τώρα, επειδή Κύριε Πρόεδρε, επειδή πηγαίνουμε σιγά-σιγά προ το κλείσιμο τη εκπομπή, ναι. πάει παρατέταρτο, ήθελα να σα ρωτήσω για. Σα είδαμε σε δύο-τρει εκδηλώσει για την περίφημη γέφυρα και ότι γίνεται από το ΣΥΡΙΖΑ μια προσπάθεια να ρίξετε γέφυρε προ την κεντροαριστερά και προ το κίνημα αλλαγή. Αλλά δεν βλέπουμε κίνημα αλλαγή εκεί μέσα. Δηλαδή συζητάνε είναι περισσότερο στι εκδηλώσει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Χασαπόπουλε, να σα πω το εξή. Είναι προφανέ ότι προεκλογικά δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο και κανένα περιθώριο ε, συνεργασίας ε, ευρύτερα κομμάτων αυτά που καταγράφονται τυπικά σε αυτό που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα προοδευτικό πόλο και μια προοδευτική εναλλακτική λύση στην Ελλάδα. Το θέμα είναι πώς εργαζόμαστε όλοι μας, ο ΣΥΡΙΖΑ, ε, αυτοί οι άνθρωποι που είναι ενό αστερισμού τη κεντροαριστερά τη σοσιαλδημοκρατία, αλλά και το κοινάλ και η ηγεσία του, πώ και πόσο εργαζόμαστε, για να υπάρξουν πραγματικές γέφυρες προγραμματικές, γέφυρες με τις διεργασίες στην Ευρώπη, γέφυρες που θα συγκροτούν μια συνοχή και ψυχολογική ας πούμε, αν θέλετε στη νέα φάση για τη χώρα εναντίον των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών και της πιθανότητας ε, να επανέλθει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριο Μιζοτάτη στην εξουσία. Αυτά είναι στο τραπέζι πάνω. Τέτοιου τύπου ότι... γέφυρε. Η γέφυρα Νομίζω είναι για είναι... μετά τι εκλογέ. Είναι... Προφανώ, αλλά αυτά στείνονται, όπω καταλαβαίνετε, σαν, ε, σαν πρόκρημα. Είναι μια δοκιμασία για όλου, την οποία δυστυχώ ε, η κυρία Γεννηματά, η ηγεσία σήμερα του Κινάλ, το Κινάλ ολόκληρο, εμένα δεν με ενδιαφέρει να κάνουμε διαχωρισμού, παρεξηγήσιμους, Το Κινάλ σε όλη αυτή τη φάση. Αν δείτε από τι ανακοινώσει του γραφείου τύπου μέχρι τι θέσει που πήρε σε όλα τα μεγάλα θέματα, πρέσπε, συνταγματική αναθεώρηση, απλή αναλογική ναι. σε όλα, κινείται σε μια άλλη αντίληψη. Η οποία αντίληψη δεν μπορεί παρά να είναι πρόκρημα μια διαθεσιμότητα για πιθανή συγκυβέρνηση στην περίπτωση που η νέα δημοκρατία είναι ε, στα πράγματα. Μάλιστα. Περί αυτού ε, πρόκειται. Αυτό είναι, είναι ακραία ενοχλητικό. Η, η και για την Ευρώπη και για Η δύο στελεχών τη στενό συνεργατών τη κυρία Γεννηματά βοηθάει αυτό το κλίμα. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι αυτά είναι ε, λεπτομέρειες λεπτομέρειε στην ε, μεγάλη προγραμματική συζήτηση και στην ευθύνη που έχουμε όλοι μας απέναντι στο μέλλον της χώρας για να έχει μια προοδευτική εναλλακτική πρόταση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δηλαδή το αν υπάρχουν συγκρούσεις για πρόσωπα, για μετακινήσεις, για το τι είπε ο ένας, το τι είπε ο άλλος, για εκδηλώσεις, μεθαύριο γίνεται μια μεγάλη εκδήλωση, που έρχεται ο πρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Έχει απαγορεύσει κυρία Γεννηματά να πάει οποιοδήποτε Γιατί. Δεν είναι σωστό. Εμά, αν μα καλέσει πάμε οπουδήποτε. Το έχω αισθανθεί, ξέρετε, αυτό το κλίμα. Σα μιλάω πολύ ανθρώπινα. <coughs> Επειδή ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΟΕΣΤΟΝ, στο ΚΟΕΣΤΟΝ, για δεκαετίε, <coughs> ω ένα μικρότερο χώρο τη αριστερά, που αισθανόμασταν Έτσι. ότι το Πασόκ ε, μα έπαιρνε στελέχη, έπαιρνε το χώρο, ε, δημιουργούσε ομοιρίε <coughs> κτλ. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να διαμορφωθεί ένα τέτοιο κλίμα. Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Και με ανοιχτή, αυτό το μήνυμα... διάβλη, ανοιχτή διάβλη, γέφυρες, συνεννόησης, ε, α, ανοιχτή αντιπαράθεση, ακόμα και σκληρή αντιπαράθεση. Νομίζω πως αυτό είναι το σωστό. Με αυτό το μήνυμα, πρόεδρε, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ Ήταν πάρα η χαρά μας, ξέρετε, μαζί σας. Και... Ε, χαιρόμαστε να συζητάμε. Και σα ευχαριστούμε, ευχαριστούμε καλά. που ήρθατε. για, το δύσκολο ε, μήνα που έχετε κοινοβουλευτικά. Σα εύχομαι καλή επιτυχία στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε, <στονίξτε> σας σας. Εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε σας πάρα πολύ. Ε... Πάμε ε... να συναντήσουμε. Γιατί υπο... μα έχουν υποσχεθεί πράγματα.